Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησε το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μυστηριώδες σωματίδιο, το νετρίνο. Σε έναν κόσμο γεμάτο φως και ύλη υπάρχουν σωματίδια που ταξιδεύουν αθέατα, σαν φαντάσματα, χωρίς να αλληλεπιδρούν σχεδόν με τίποτα. Αυτά τα σωματίδια ονομάζονται νετρίνα. Είναι τόσο μικρά και διαφεύγουν τόσο εύκολα από κάθε ανιχνευτή που δισεκατομμύρια από αυτά περνούν μέσα από το σώμα σας κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς να τα νιώθετε. Αλλά κάπου στα βάθη της Μεσογείου υπάρχει ένα τεράστιο υποβρύχιο τηλεσκόπιο που προσπαθεί να τα δει. Πρόσφατα, αυτός ο ανιχνευτής κατέγραψε ένα από τα πιο ενεργητικά νετρίνα που έχουν βρεθεί ποτέ. Ένα νετρίνο τόσο ισχυρό που πιθανότατα ταξίδεψε από τα βάθη του σύμπαντος για εκατομμύρια ή ακόμα και για δισεκατομμύρια χρόνια πριν φτάσει σε εμάς. Αλλά πώς το κατάφεραν αυτό οι επιστήμονες και τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη για την κατανόησή μας για το σύμπαν? Τα νετρίνα είναι από τα πιο παράξενα σωματίδια της φύσης. Δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο, η μάζα τους είναι σχεδόν μηδενική και μπορούν να περάσουν μέσα από ολόκληρους πλανήτες χωρίς να απορροφηθούν ή να εκτραπούν. Αυτά τα όρατα σωματίδια γεννιούνται στις πιο ακραίες συνθήκες του σύμπαντος, στον ήλιο και σε άλλους αστέρες κατά τη διάρκεια της πυρηνικής σύνδεξης, σε υπερκενοφανείς εκρήξεις όταν τα αστέρια καταραίουν και μετατρέπονται σε μαύρες τρύπες ή αστέρες νετρονίων, σε συγκρούσεις μαύρων τρυπών και άλλες βίαιες κοσμικές διεργασίες. Επειδή όμως τα νετρίνα αλληλεπιδρούν ελάχιστα με την ύλη, είναι σχεδόν αδύνατο να τα εντοπίσουμε. Είναι σαν να προσπαθούμε να παρατηρήσουμε ένα νίντζα που περπατά σε απόλυτο σκοτάδι, εκτός αν συμβεί κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο ανιχνευτής και η M3NET που βρίσκεται βαθιά στη Μεσόγειο δεν μοιάζει με κανένα τηλεσκόπιο που έχουμε δει. Αντί να κοιτάει τον ουρανό, είναι θαμμένος στο βυθό της θάλασσας και κοιτάζει μέσα στο νερό. Ο λόγος? Τα νετρίνα μπορούν να περάσουν από τη γη ανεπηρέαστα, αλλά αν ένα από αυτά συγκρουστεί με έναν πυρήνα μέσα στο νερό, δημιουργεί ένα μικρό μπλε φως, την ακτινοβολία Τσερένκοφ. Το φως αυτό είναι η μόνη ένδειξη ότι ένα νετρίνο βρέθηκε εκεί. Αν οι ανιχνευτές του KM3NET το καταγράψουν, οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν από πού ήρθε και πόση ενέργεια είχε. Πρόσφατα, ο KM3NET κατέγραψε ένα νετρίνο που είχε περισσότερη ενέργεια από οποιοδήποτε άλλο που είχε ανιχνευθεί ποτέ εκεί. Πόση ενέργεια? Περίπου 10^5 τρισεκατομμύρια ηλεκτρονιοβόλτ. Για να καταλάβουμε πόσο ακραία είναι αυτή η ενέργεια, είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια των πρωτονίων στο μεγάλο επιταχυντή αδρονίων στο CERN. Είναι αρκετή για να μπορούσε αυτό το σωματίδιο να προέρχεται από μια γιγάντια μαύρη τρύπα που καταπίνει ύλη στο κέντρο ενός μακρινού γαλαξία. Αυτό το νετρίνο δεν ήρθε από τον ήλιο ή από μια απλή αστρική διαδικασία. Ήρθε από κάτι πολύ πιο ακραίο, πιθανότατα από έναν μπλάζαρ, δηλαδή έναν γαλαξία με μια τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο του που εκτοξεύει τεράστιες δέσμες σωματιδίων σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός. Και γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακάλυψη? Τα τηλεσκόπια μας καταγράφουν φως από μακρινές γαλαξιακές εκρήξεις, αλλά το φως μπορεί να μπλοκαριστεί ή να απορροφηθεί από την μεσογαλαξιακή ύλη. Τα νετρίνα όμως ταξιδεύουν ανενόχλητα από το σημείο που γεννήθηκαν μέχρι τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι μελετώντας αυτά τα σωματίδια μπορούμε να δούμε το σύμπαν με ένα εντελώς νέο τρόπο. Μπορούμε να εντοπίσουμε μακρινές κοσμικές εκρήξεις που δεν φαίνονται στο φως. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες και τι συμβαίνει στα κέντρα των γαλαξιών. Ίσως ανακαλύψουμε νέους φυσικούς νόμους αν τα νετρίνα συμπεριφέρονται διαφορετικά από ό,τι προβλέπει η θεωρία. Η ανακάλυψη αυτού του εξαιρετικά ενεργητικού νετρίνου είναι μόνο η αρχή. Όσο βελτιώνουμε τους ανιχνευτές μας και τους κάνουμε πιο ευαίσθητους, τόσο πιο βαθιά θα βλέπουμε στο σύμπαν. Άρα το μυστήριο είναι ακόμα ανοιχτό. Από πού ακριβώς προήλθε αυτό το νετρίνο, ποιες δυνάμεις του σύμπαντος το έστειλαν μέχρι τη Γη και αν ήταν τόσο ισχυρό, μήπως υπάρχουν ακόμα ισχυρότερα νετρίνα εκεί έξω που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε? Η απάντηση βρίσκεται βαθιά στον ωκεανό, αλλά και στα βάθη του διαστήματος. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, γραφτείτε στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε δημιουργικοί και περίεργοι για τον κόσμο γύρω σας.